Αγαπητοί παρευρισκόμενοι, φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, εκ μέρους της κομματικής οργάνωσης Κιλκής σας υποδεχόμαστε, αισθανόμενοι βαθιά συγκίνηση και τιμή που πραγματοποιούμε αυτή την εκδήλωση. Όλο το διάστημα της προετοιμασίας νιώθαμε βαρύ το χρέος απέναντι σε εκείνους και εκείνες που έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους, που βάδισαν σε τούτο εδώ τον τόπο με το κεφάλι ψηλά, που διαδήλωσαν, πάλεψαν, διεκδίκησαν, έφτιαξαν τις αντιστασιακές οργανώσεις τους, πήραν δύναμη, δεν λύγησαν μπροστά σε εκτελεστικά αποσπάσματα, σε εξορίες, διώξεις, κάθε είδους ατιμώσεις από την πλευρά των κατοχικών δυνάμεων, από την πλευρά των ντόπιων συνεργατών τους, τους κάθε λογής δοσύλλογους, προδότες της πατρίδας, τους γερμανοντιμένους καταδότες, που πριν 80 χρόνια ακριβώς και σήμερα, 80 χρόνια μετά, συνεχίζουν και σήμερα να τους αποκαλούν δίθεν εθνική αντίσταση. Αλήθεια, σε ποιον και πού αντιστάθηκαν οι ταγματασφαλίτες, αυτοί που συνεργάστηκαν με τον κατακτητή ανοιχτά, που διάλεξαν μεριά και στρατόπεδο, και αυτό δεν ήταν το στρατόπεδο που εξέφραζε και υπεράσπιζε τα συμφέροντα του ίδιου του λαού. Υπάρχουν λοιπόν στιγμές στην ιστορία που με τα ειδικά τους χαρακτηριστικά ξεφεύγουν από τα όρια της στιγμής, γίνονται σύμβολα, παραδείγματα, σημεία αναφοράς, εξηγούν μέσα από το ειδικό το γενικό. Τέτοια ακριβώς είναι η περίπτωση της μάχης εδώ στο Κιλκής, ανήμερα 4 Νοέμβρη πριν από 80 χρόνια. Μια μάχη με τις δυνάμεις του Ελλάς από τη μία και τα τάγματα ασφαλείας από την άλλη. Οι διαστάσεις της ίδιας της μάχης ξεπερνούν το τοπικό, γιατί μαρτυρούν πίσω στο χρόνο τις ρίζες ορισμένων από αυτά που αργότερα ονομάστηκαν εθνικά θέματα, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν άλλο από αντανάκλαση της ταξικής πάλης που συνεχιζόταν αδιάλειπτα τόσο στη διάρκεια της κατοχής, όσο και στο διάστημα εκείνο που μεσολάβησε μέχρι η αστική τάξη να εδραιώσει στη μεταπολεμική πραγματικότητα δια πυρός και σιδήρου την εξουσία που κινδύνευε να χάσει. Από την πλευρά των απογόνων των ταγματασφαλιτών και από τους γνωστούς παραχαράκτες της ιστορίας, εξακολουθεί όχι μόνο να σκεπάζεται η αλήθεια, αλλά γράφονται τερατουργήματα του τύπου ότι οι εξαγριωμένοι και αιμοσταγείς κομμουνιστές κατακρεούργησαν χιλιάδες εχμαλώτους παουτζίδες που πήραν μέρος εδώ στη μάχη. Έφτασαν να χαρακτηρίζουν μάλιστα τη μάχη και ποντιακό εμφύλιο. Όπως σωστά τονίζει ο σύντροφος Θεοδόσης Κωνσταντινίδης στο πρόσφατο άρθρο του στο Ριζοσπάστη, 80 χρόνια είναι πάρα πολλά. Ήρθε η ώρα οι κάθε λογής παραχαράκτες να μπουν στη θέση τους. Θα μιλήσουμε λοιπόν με ντοκουμέντα και ονοματεπώνυμα που θα παρακολουθήσετε στη διάρκεια της παρουσίασης καθώς και στην ομιλία. Θα μιλήσουμε για το ποιο ήταν το κλίμα τους τελευταίους μήνες της κατοχής στη χώρα και ιδιαίτερα στον άξονα του αξιού, τον οποίο οι Γερμανοί κατακτητές ήθελαν ανοιχτό για να κινηθούν προς βορρά, για το πώς λειτουργήσαν οι δυνάμεις του ΟΕΣ. Μόνιμη έγνοια τους ήταν η εξόδουση του κομμουνισμού και του οπλισμένου βραχίωνα των λαϊκών δυνάμεων του θρυλικού Ελλάς. Θα μιλήσουμε για ποιον σκοπό είχαν και τι επιδίωκαν οι ταγματασφαλίτες σε συνεργασία με τους Γερμανούς, ποιος ο ρόλος του Σκόμπη και των Άγγλων, ποιος στόχο λοιπόν είχε η συγκέντρωση εδώ όλων των οργανώσεων των ταγματασφαλιτών, ποια ήταν, γιατί και πώς διαμορφώθηκαν τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα, οι δύο κόσμοι που συγκρούστηκαν εδώ 80 χρόνια πριν, τι επιδίωκαν και για ποιον, ποια η δράση του ΕΑΜΕΛΑ στην περιοχή, ποιος ήταν ο ρόλος του κόμματος ως βασικός αιμοδότης, καθοδηγητής αυτής της εποπίας. Γιατί σήμερα μελετάει το κόμμα μας την ιστορία του, ποια τα συμπεράσματά του, ποιος ο ρόλος του σήμερα στην οργάνωση της πάλης του λαού. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, η εκδήλωση και γενικότερα τα ιστορικά συμπεράσματα εκείνης της περίοδου και όχι μόνο, τα οποία μελετάμε συνέπεια το κόμμα μας χρόνια και έχει αποδώσει μέσα από πλήθος εκδόσεων και τίτλους βιβλίων, κάποιες από τις οποίες φιλοξενούνται εδώ στο χώρο και σας καλούμε να προμηθευτείτε και να μελετήσετε. Απευθυνόμαστε σε όσους αναζητούν να μάθουν την ιστορική αλήθεια, κυρίως τη νέα γενιά, που το σημερινό σχολείο και τα βιβλία ιστορίας είτε δεν λένε λέξη, είτε κυρίως διδάσκουν την ιστορία αποσπασμένη από την πραγματικότητα, χωρίς αναφορά στο ρόλο του ίδιου του λαϊκού παράγοντα, στην ταξική πάλη, ό,τι δηλαδή κινεί την ιστορία μπροστά. Φυσικά δεν λένε λέξη ότι καμιά εθνική ενότητα δεν υπήρξε την περίοδο 40-44,
ούτε το ξεκίνημα της αντίστασης, ούτε η απελευθέρωση ήταν αποτέλεσμα της δίθεν εθνικής ενότητας. Δεν το κάνουν φυσικά τυχαία, αλλά επιδιώκουν να πείσουν ότι η ιστορία τέλειωσε και πως μια ζωή, τόσο ο δικός μας λαός, όσο και όλος ο πλανήτης δεν έχει άλλη επιλογή από το κοινωνικό-οικονομικό σύστημα του καπιταλισμού που σαπίζει και απλώς να υπομένουμε τη βαρβαρότητά του. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, είμαστε αισιόδοξοι. Το κόμμα μας, το ΚΚΕ, σήμερα πολύ πιο έμπειρο, πιο όριμο, με ισχυρούς δεσμούς με την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, με τη συνεχή προσφορά και τις θυσίες στον αγώνα για να προχωρήσει η κοινωνία μπροστά, είμαστε αποφασισμένοι μαζί με την εργατική τάξη, το λαό και την νεολαία να προχωρήσουμε μέχρι το τέλος την οριστική απελευθέρωση στην ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου και του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση την πολυπληθία αντιπροσωπεία των συντρόφων της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του Κόμματος. Επιτρέψτε μας να ευχαριστήσουμε από καρδιάς το μεταλλικιό της συντροφό μας Θεοδόση Κωνσταντινίδη για τη βοήθεια και την επιμέλειά του μέσα από τα ντοκουμέντα που φορούν την περιοχή από το αρχείο του κόμματος. Ευχαριστούμε και καλωσορίζουμε στην πόλη τον σύντροφο Κώστα Σκολαρίκο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και υπεύθυνο του Τμήματος Ιστορίας, καθώς και τον Θανάση Βαφιάδη, που με μεγάλο μεράκι, έγνοια και ευθύνη συνέβαλε τόσο στον ιστορικό περίπατο που προηγήθηκε την προηγούμενη Κυριακή στην πόλη, όσο και στην παρουσίαση που επιμελήθηκε και θα παρακολουθήσετε αμέσως μετά. Ευχαριστούμε τη διοίκηση και τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κιλκής για τη φιλοξενία στο χώρο, τα τοπικά μέσα και δημοσιογράφους για την παρουσία τους εδώ, καθώς και όσους επιμελήθηκαν το μουσικό αφιέρωμα που θα ακολουθήσει και θα σας τους παρουσιάσουμε αναλυτικά στη διάρκεια της εκδήλωσης. Παρακαλούμε όλους να έχετε τα τηλέφωνά σας σε αθόρυβη λειτουργία. Καλούμε τον Θανάση Βαφιάδη, αγρονόμο, τοπογράφο, μηχανικό κολαιοδόμο, για την παρουσίαση την οποία επιμελήθηκε ο ίδιος με την αξιοποίηση ντοκουμέντων του προσωπικού του αρχείου καθώς και από το ιστορικό αρχείο του κόμματος.